Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι να σας δώσω μερικά παραδείγματα πώς τελικά οι πολιτικές υλοποιούνται και πώς αυτές έχουν απτά αποτελέσματα στους βασικούς πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Και ξεκινώντας έτσι με το περιβάλλον, θα ήθελα να πω ότι βασικός μας στόχος είναι το 90% αυτής της έκτασης που σας ανέφερα πριν να παραμείνει πράσινο. Η δόμησή μας λοιπόν είναι πολύ περιορισμένη, δεν καλύπτει καν το 10%. Παράλληλα υλοποιούμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα μεταφύτευσης ελαιοδέντρων, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ευρώπη, γιατί εμείς δεν κόβουμε κανένα ελαιόδεντρο, έχουμε μεταφυτεύσει μέχρι στιγμής 6.800 δέντρα και παράλληλα ενισχύουμε τη βιοπικιλότητα της περιοχής, φυτεύοντας μέχρι στιγμής πάνω από 1.012.000 ενδυμικά φυτά και θάμνους. Τρέχουμε προγράμματα για την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής γύρω από την Κώστα Ναυαρίνου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές αλλά και οργανώσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το American College of Greece, που τρέχουμε ένα πρόγραμμα για τη γενετική ταυτοποίηση του χαμελέοντα, και το Σύλλογο Αρχέλων, που τρέχουμε το πρόγραμμα για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην παραλία του Ρωμανού. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και με το Πανεπιστήμιο του Στοκχόλμης έχουμε ιδρύσει από το 2009 το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο των Ναυαρίνων Environmental Observatory, που ασχολείται με τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και την επιστημονική διερεύνηση πολιτικών αντιμετώπισης και προσαρμογής στο φαινόμενο. Από το σχεδιασμό των έργων μας έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε ένα πρόγραμμα για την αηφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, το οποίο οδήγησε στην κατασκευή 3 λιμνοδεξαμενών χωρητικότητας ενός πάνω από 1 εκατομμύριο κυβικά, οι οποίες χρησιμοποιώντας επιφανειακό νερό αρδεύουν όλες μας τις εγκαταστάσεις, ενώ έχοντας μονάδα βιολογικού καθαρισμού εφαρμόζουμε συστήματα ανακύκλωσης και ένα βιώσιμο σχέδιο για την πρόθεση της κυκλικής οικονομίας. Είμαστε μέλη της πρωτοβουλίας του Global Tourism Plastic Initiative, που είναι μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και του UNWTO για τη μείωση των πλαστικών, και σε συνεργασία με το WWF Ελλάδος υλοποιούμε πάλι ένα ευρύ πρόγραμμα σε όλες μας τις εγκαταστάσεις για τη μείωση της χρήσης των πλαστικών και την εξάλληψη των πλαστικών μιας χρήσης. Ερχόμενος στην ενέργεια, που είναι και αυτό το θέμα που μας απασχολεί όλους, εμείς ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού των έργων έχουμε φροντίσει να εφαρμόσουμε αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και να υλοποιήσουμε συστήματα και να εφαρμόσουμε υλικά που μειώνουν όσο το δυνατόν το ενεργειακό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, μετράμε και καταγράφουμε το αποτύπωμά μας και προσπαθούμε συνεχώς να το βελτιώνουμε. Και συμβάλλοντας και στην προσπάθεια αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, δεσμευτήκαμε ότι μέχρι το 2030 όλες μας οι εγκαταστάσεις θα είναι ουδέτερες. Αυτό είναι 20 χρόνια νωρίτερα από τη δέσμευση της Ευρώπης. Ερχόμενος τώρα στην οικονομία και την κοινωνία, με στοιχεία της μελέτης Τράπεζας Πειραιώς, φαίνεται ότι το μέχρι σήμερα αποτύπωμα της επένδυσης με τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη. Ενώ η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ της Μεσσηνίας ανέρχεται στο 8%. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η συμβολή μας στην αντιμετώπιση της ανεργίας είναι πραγματικά ουσιαστική στην περιοχή. Φτάνουμε σε αυτό το στάδιο που είναι η επένδυση, στο πικ της σεζόν να έχουμε 1.850 εργαζόμενους. Παράλληλα, πέρα από τις θέσεις εργασίας που προσφέρουμε, δημιουργούμε και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Νέες δηλαδή επιχειρήσεις ξεκινάνε, που εστιάζονται κυρίως στον τουρισμό, στην εστίαση, στις μεταφορές. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μετά το ξεκίνημα και τη λειτουργία της Κώστα Ναυαρίνου, ιδρύθηκαν στην ευρύτερη περιοχή πάνω από 25 ξενοδοχεία καινούργια, που φτάνουν μια δυναμικότητα 1.250 κλίνες. Άλλη μια πολύ σημαντική συνεισφορά που συνδέει την λειτουργία μας με την ευρύτερη οικονομία της περιοχής είναι η εφοδιαστική μας αλυσίδα. Εμείς έχουμε πάνω από 1.500 προμηθευτές, από τους οποίους περίπου το 36% είναι από την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Ενώ στην κατηγορία του F&B, Food and Beverage, αυτό το ποσοστό των μεσσήνων προμηθευτών φτάνει το 45%.
Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στην ανάπτυξη της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε άλλα επίπεδα, όπως για παράδειγμα τη συνδεσιμότητα της περιοχής. Η Μεσσηνία πλέον συνδέεται με 30 διεθνείς προορισμούς και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει αύξηση συνδεσιμότητας από το 2009 που ξεκινήσαμε μέχρι το 2019, που φτάνει το 1447%. Είναι ένα αστρονομικό νούμερο, λοιπόν, να καταλάβετε. Επίσης συμβάλλουμε στην ενίσχυση των υποδομών της περιοχής, κάνοντας μια επένδυση σε κατασκευή υποδομών που έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 11 εκατομμύρια ευρώ, διότι είναι απαραίτητο να ενισχύσεις και από την πλευρά του resilience, να ενισχύσεις τις υποδομές ενός τόπου. Ενώ παράλληλα προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της βελτίωσης του και της ποιότητας αλλά και της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπιτάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου κάνουμε σεμινάρια σε αγρότες προωθώντας τη βιώσιμη καλλιέργεια, τη βιολογική καλλιέργεια. Στο τελευταίο μας σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 1.500 τοπική παραγωγή, όπως επίσης και σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικούς επιχειρηματίες, όπως για παράδειγμα το τελευταίο για τη μεσσηνιακή γαστρονομία, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 800 συμμέτοχοι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία πάλι με τις τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου κάνουμε παρεμβάσεις καθαρισμών στην ευρύτερη περιοχή για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών και το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης. Παρεμβαίνουμε σε ευαίσθητες περιοχές όπως για παράδειγμα η Βοηδοκοιλιά και έχουμε και άλλη μια ακόμα συνεισφορά, κοινωνική νομίζω αυτή, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα που ίσως δεν είναι μεγάλο θέμα εδώ, αλλά στη Μεσσηνία είναι, που είναι τα δέσποτα ζώα. Και εκεί με προγράμμα, ένα πρόγραμμα που λέγεται Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα, προσπαθούμε να επιμορφώσουμε τον κόσμο και τα σχολεία και κάνουμε ένα πρόγραμμα υιοθεσίας για τα ζώα. Όλα αυτά δίνουν μια σχέση που αναπτύσσεται με τον τόπο και την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε η δράση μας να κατευθύνεται και προς την κοινωνία και να λαμβάνει τα μηνύματα της κοινωνίας. Είμαστε δηλαδή σε μια συνεχή επαφή και προσπαθούμε με αυτό που κάνουμε να ενισχύσουμε και την τοπική επιχειρηματικότητα αλλά και τον ίδιο τον προορισμό. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι για μας το παράδειγμα της Κώστα Ναβαρίνο είναι η απτή απόδειξη ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι η μόνη διέξοδος, ο μόνος τρόπος για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Και πιστεύουμε επίσης ότι είναι και το μόνο επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αβεβαιότητα και τους κινδύνους της σύγχρονης εποχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρακούση. Σημειώνω το συμπέρασμά του και το συμπληρώνω μάλλον ότι προφανώς το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για το οποίο μιλήσαμε και στο προηγούμενο τραπέζι δεν είναι απαραίτητα ένα αναγκαίο κακό για τις επιχειρήσεις. Μπορεί να ενσωματωθεί έτσι, με όρους κερδοφορίας στην επιχειρηματική στρατηγική και σαφώς και με όρους βιωσιμότητας που μας ενδιαφέρει σήμερα. Τι γίνεται όμως με τη χρηματοδότηση όλων αυτών των καινούριων απαιτήσεων που υπάρχουν και θα υπάρξουν στο μέλλον για τις επιχειρήσεις, κύριε Τζορτζάκη? Έχουμε αρχίσει να ενεργοποιούμε κάτι ενσωματώνοντας τη λογική των κριτηρίων ESG στα προϊόντα μας, τα χρηματοδοτικά? Ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Έχετε κλειστό το μικρόφωνο. Ωραία. 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 Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριος Ποστοένα για την πρόσκληση. Νομίζω η παρουσίαση που έγινε για το Κάστρο Κώστα Ναβαρίνο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι μια απόδειξη μιας εταιρείας που ουσιαστικά το ESG δεν είναι χωριστή και παράπλευρη στρατηγική, αλλά αποτελεί την ίδια τη στρατηγική της εταιρείας. Νομίζω ότι στο μέλλον όλες οι εταιρείες θα πρέπει να με προτεραιότητα το περιβάλλον, την κοινωνία και τον τρόπο διοίκησης να μπορούν να είναι αποτελεσματικές για να μπορέσουν να έχουν πραγματικά μια κοινωνία καλύτερη από σήμερα. Τώρα, η αναπτυξιακή τράπεζα, θα προσπαθήσω να κάνω share screen. Προηγούμενο το καταφέραμε, αλλά καμιά φορά το demo είναι πιο εύκολο παρά το. Ωραία.
Λοιπόν, για να δούμε. Έχει έρθει, βλέπετε την... Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω μια σύντομη περιγραφή της τράπεζας. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί ο χρόνος είναι 10 λεπτά και ουσιαστικά πρέπει να επικεντρωθώ στο ESG. Να πω απλώς ότι το όραμά μας είναι να στηρίζουμε όσους τολμούν, καινοτομούν και επιχειρούν. Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας μας. Υπήρχε μια μελέτη της Oliver Wyman που έλεγε ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό 17-21 δις και υπήρχε μια πρόβλεψη 3,5-5 δις ότι θα μπορούσε να είναι από την αναπτυξιακή τράπεζα. Τελικά λόγω COVID περάσαμε τα 8,5 δις. Έχουμε διάφορα νούμερα για θέσεις εργασίας και τα λοιπά, αλλά είναι το γενικό κομμάτι της τράπεζας. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι πιο συνοπτικός. Τα προϊόντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή τα κάνουμε όλα μέσω των εμπορικών τραπεζών ουσιαστικά για να δημιουργούμε leverage, δηλαδή κάθε ένα ευρώ που χρησιμοποιούμε να βγαίνουν στην αγορά 4 ευρώ. Και υπάρχουν τα co-financing που σημαίνει τι, ότι ουσιαστικά βάζουμε περίπου τα μισά χρήματα ενός δανείου εμείς με μηδέν επιτόκιο, άρα εξ ορισμού το επιτόκιο μετά μειώνεται, και τα guarantees, που ουσιαστικά έρχεται να εγγυούμαστε το επιχειρηματικό ρίσκο της τράπεζας δίνοντας το δάνειο. Άρα όταν έχει εγγυημένο το επιχειρηματικό ρίσκο, μειώνει το επιτόκιο. Και αυτό δημιουργεί μια μόχλευση γύρω στο 3 φορές επί 4. Δηλαδή κάθε ένα ευρώ που βάζεις, που εγγυάσαι, βγαίνουν στην αγορά 4 ευρώ. Και το τρίτο κομμάτι είναι το grants, που είναι αυτό που θα πούμε λίγο αργότερα, ένα ειδικό πρόγραμμα που αφορά την επιβράβευση ESG. Και φυσικά η μη χρηματοοικονομική υποστήριξη που θεωρούμε κρίσιμη, που έχει να κάνει πώς σιγά σιγά εκπαιδεύουμε το ελληνικό επιχειρήν για να μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με το διεθνές επιχειρήν. Γιατί όταν είμαστε σε μια οικονομία που υπάρχει ελευθερία κίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων, αναγκαστικά το κομμάτι εκπαίδευση και ανταγωνιστικό θα πρέπει να είναι κυρίαρχο. Γιατί αν δεν είναι, ούτε κεφάλαια θα έρθουν και οι καλοί άνθρωποι θα συνεχίζουν να φεύγουν. Τα προϊόντα που έχει η τράπεζα είναι μια πληθώρα προϊόντων. Αυτά που ο κόσμος ξέρει πιο πολύ είναι το Ταμείο Υγειοδοσίας για το COVID, το ΤΕΠΗΧ 1-2 κτλ. Θα προχωρήσω να πω πώς γίνεται αυτό. Ουσιαστικά παίρνουμε χρήματα από τον ελληνικό προϋπολογισμό, από το ΕΣΠΑ και από άλλους επενδυτές, διότι θα σας πω πώς δουλεύει αυτό. Έρχονται, δημιουργείται ένα SPV που ουσιαστικά μέσα από το SPV αυτό κάνουμε τις εγγυήσεις, τις χρηματοδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις. Μέχρι σήμερα έχουμε πάρει 3,6 δις ευρώ και έχουν βγει στην αγορά δάνεια 11,1 ευρώ. Το σημαντικό τι είναι αυτό, ότι αυτό δημιουργεί ένα reflows, δηλαδή τα δάνεια αυτά όταν επιστρέφονται, τα 3,6 σταδιακά στα επόμενα 10 χρόνια, ουσιαστικά θα μετατρέπονται σε κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάτι που ξεκινάει από ΕΣΠΑ καταλήγει μετά από τον πρώτο κύκλο σε κρατικός προϋπολογισμός. Και θέλω να πω ότι είχα πάει στην KfW στη Γερμανία, που είναι η αντίστοιχη αναπτυξιακή τράπεζα, και η KfW μας έλεγε ότι ακόμα χρησιμοποιεί χρήματα από το Marshall, που δόθηκε για την ανοικοδόμηση της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα τα χρήματα αυτά, χρησιμοποιώντας αντίστοιχους μεθόδους, guarantees, συγχρηματοδοτήσεις κτλ., δίνονται στις επιχειρήσεις, δημιουργούν reflows μετά επιστροφές των δανείων, και επιστροφές αυτές των δανείων ανακυκλώνονται για να δημιουργήσουν νέα χρηματοδοτικά προϊόντα. Τώρα, για το ESG. Δεν θα μπω στη λεπτομέρεια τώρα, αυτή την ξέρετε καλύτερα από μένα. Να μείνω μόνο ότι θεωρώ ορόσημο το 2022 που βγήκε το ταξόνομι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, και ουσιαστικά ο στόχος το 50 είναι να έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
το υλικό αναφοράς, εκεί έκανε πολύ σημαντική δουλειά το Ελληνικό Χρηματιστήριο μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και φτιάξανε το κομμάτι του guide για την Ελλάδα και εκεί βασιστήκαμε και εμείς. Ουσιαστικά πήραμε δηλαδή το ταξόνομι που το χρηματιστήριο εξειδίκευσε και αρχίσαμε να το προσαρμόζουμε για SME επιχειρήσεις. Γιατί αυτό ήταν πιο πολύ προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα πήραμε τους βασικούς δείχτες, πήραμε προηγμένους δείχτες, δεν θα κάνω ανάλυση όλους αυτών γιατί θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Και ουσιαστικά ξεκινάμε να χρησιμοποιούμε το ESG υιοθετώντας τις 10 αρχές του Οικομονικού Συμφώνου και να κάνουμε εσωτερικά και προς τους πελάτες μας όλο αυτό το κομμάτι. Εκπαίδευση, πράσινα χρηματοδοτικά εργαλεία, ψηφιακός μετασχηματισμός κτλ. Πάμε τώρα στον χώρο των επιχειρήσεων ό,τι δεν μετράς δεν υπάρχει. Άρα ουσιαστικά είπαμε ότι πώς θα δώσουμε ένα προϊόν αν δεν μπορούμε να μετρήσουμε επίτευξη στόχων ESG και innovation. Και επειδή αυτό δεν υπήρχε διεθνώς, ουσιαστικά τι κάναμε. Πήγαμε στη startup community της Ελλάδος, που ουσιαστικά ξεκίνησε το 2011 με τα Jeremy Funds, μετεξελίχθηκε με το Equi Fund και έγινε πολύ πιο δυνατή σαν αγορά και συνεχίζει και σήμερα. Οπότε πήγαμε εκεί και κάναμε ένα διαγωνισμό που δεν ήταν διαγωνισμός, ήταν ένα proof of concept. Και λέμε θέλουμε εργαλείο για να μετράμε το ESG και το innovation. Το διαγωνισμό αυτό το κέρδισαν δύο εταιρείες που ουσιαστικά είχαν ήδη κάποια προϊόντα και δουλεύανε προς τις κατευθύνσεις αυτές. Οι εταιρείες ήταν καινούργιες και ουσιαστικά φτιάξαν ένα πρόγραμμα που το χρησιμοποιήσαμε αρκετά. Το δώσαμε μετά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για να πάρουμε λίγο πραγματικά data και να σιγουρευτούμε ότι δεν έχουμε garbage in, garbage out και δείχνει ότι δουλεύει καλά. Και έχουμε ξεκινήσει με την Τράπεζα Πειραιώς πιλωτικά να το δοκιμάζουν στα credit committee, προς το παρόν είναι ευχαριστημένοι. Και θα κάνουμε και παρουσία στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών για να μπορούν να το δουν και κατά την απόφαση κάθε τράπεζας να δει αν θα είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που να μπορεί να το χρησιμοποιεί στα credit committee, που θα ήταν το ιδανικό. Άρα ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Το challenge ήταν να δημιουργήσουμε το ESG και το innovation scoring. Αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Στην πρώτη κατηγορία που είχε να κάνει με το ESG, η εταιρεία που το κέρδισε ήταν η Resnovae. Και ουσιαστικά τι έκανε, έχουμε εδώ ένα παράδειγμα που μετράει τα environmental, τα social και τα governance κριτήρια πριν, ας πούμε, δοθεί το δάνειο και μετά που θα δοθεί το δάνειο για να μπορείς να μετρήσεις αν η εταιρεία έχει πετύχει συγκεκριμένους δείχτες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συγκεκριμένους δείχτες στο social, συγκεκριμένους δείχτες στο governance. Στο κομμάτι του innovation ήταν πιο δύσκολο, γιατί ενώ είχαμε το πλεονέκτημα και την πολυτέλεια του ταξόνομη και τη δουλειά που είχε κάνει το χρηματιστήριο, το ευρωπαϊκό και την αντίστοιχη δουλειά που είχε κάνει το χρηματιστήριο, στο innovation δεν υπάρχει αντίστοιχο πράγμα τι είναι innovative. Οπότε εκεί δουλέψαμε αρκετά με την εταιρεία για να τους βοηθήσουμε στο να φτιάξουμε ένα, ας το πούμε, ταξόνομη για την Ελλάδα στο τι είναι innovation, χρησιμοποιώντας κύρια το InnoFin και τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε αυτό το κομμάτι. Θεωρούμε ότι πήγε καλά. Χρησιμοποίησαν αρκετά μοντέλα βαθμολόγησης, παράγοντες αξιολόγησης και καταλήξανε σε ένα πρόγραμμα που δείχνει να είναι αρκετά καλό για να μετράει και το innovation. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή στη φερέτρα τη δικιά μας δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι πιλωτικά, εξακολουθούν την πιλωτικά. Το ένα πρόγραμμα μετρά το ESG,
πριν μετά, και το δεύτερο μετρά το innovation, κατά πόσο μια εταιρεία εφαρμόζει το innovation είτε στα process, δηλαδή στις διαδικασίες που λειτουργεί, είτε στο product όταν δημιουργεί. Τώρα, η διεύθυνση καινοτομίας, ουσιαστικά ο στόχος μας ποιο είναι, να κάνουμε το στάδιο, να στηρίξουμε το στάδιο έρευνας ανάπτυξης, να πάμε στο στάδιο της φοράς, το στάδιο των πρώτων εσόδων και φυσικά το στάδιο ανάπτυξης των εταιριών. Τώρα, πώς το κάνουμε αυτό? Με δύο τρόπους, με χρηματοδοτική στήριξη και με μη χρηματοδοτική στήριξη. Η χρηματοδοτική στήριξη γίνεται μέσα από εγγυήσεις και υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και έρχονται να καλύψει έξοδα έρευνα ανάπτυξης, προσωπικό, βελτίωση ποιοτικών δικτών κτλ. Τα μη χρήματα οικονομικά κάναμε συνεργασία με την BPI France, που είναι η Γαλλική Τράπεζα Επενδύσεων, αντίστοιχα με τη Βελγική, που χρησιμοποίησαν μια πλατφόρμα που είναι το Facebook των εταιριών. Δηλαδή, όπως εμείς χρησιμοποιούμε το Facebook σαν φυσικά πρόσωπα για να επικοινωνούμε με τους φίλους μας και χρησιμοποιούμε το LinkedIn στον επαγγελματικό μας χώρο, δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα που να μπορούν και οι επιχειρήσεις να μπουν και να βάλει κάθε επιχείρηση στις ανάγκες της. Ότι εγώ, παράδειγμα, έχω αυτό το πρόγραμμα και θέλω άντληση κεφαλαίων, ή έχω αυτό και θέλω να βρω στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες, ή θέλω να βρω δίκτυο διανομής. Αυτό το πακέτο ονομάζεται στην Ευρώπη Euroquity και το ελληνικό αντίστοιχο είναι το InnoAgora. Άρα, οι 600 εταιρείες που είναι σήμερα στο InnoAgora, ελληνικές, έχουν άμεση πρόσβαση στις 30.000 εταιρείες που είναι ευρωπαϊκές. Και εκεί μέσα τι κάνουμε? Δημιουργούμε webinars για συγκεκριμένα ανάγκες των εταιριών, πώς δημιουργώ επιχειρηματικό σχέδιο, πώς κάνω αναζήτηση του πρώτου πελάτη και όλα αυτά τα κομμάτια, τι είναι πνευματική ιδιοκτησία, πώς μπορώ να το δουλεύω στο περισσότερο, και επίσης κάνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 2,5 μήνες pitch event για capital raising, και ουσιαστικά συνήθως έρχονται 50% από τους επενδυτές είναι από τα ελληνικά venture capital και άλλο ένα 50% είναι από ευρωπαϊκά venture capital. Αυτό είναι το corridor της Ευρώπης. Παράλληλα, έχουμε μιλήσει με το χρηματιστήριο του Shenzhen, που έχει δημιουργήσει μια αντίστοιχη πλατφόρμα στην Κίνα, και έχουμε υπογράψει συμφωνία και έχουν αρχίσει ήδη οι πρώτες εταιρείες να συνδέονται εκεί. Ο στόχος, δηλαδή, είναι για την ελληνική οικονομία να δημιουργήσουμε 3 corridor. Το ένα corridor είναι το ευρωπαϊκό, είναι αυτό που συζητάμε, το InnoAgora. Το δεύτερο corridor να πηγαίνει προς την Κίνα και ένα τρίτο corridor που θα είναι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί μιλάμε με το SBA, που είναι το Small Business Administration, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε αρκετά καλά πρότυπα εκπαίδευσης των επιχειρήσεων σε σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία. Θα πάω λίγο πιο γρήγορα, να πάω λίγο στην ουσία. Μέσα από όλη αυτή τη δουλειά βγάλαμε το πρώτο ταμείο εγκυοδοσίας καινοτομίας. Αυτό πώς δουλεύει? Δουλεύει ως εξής. Έχει δύο, να με επιτραπεί η έκφραση, πορτοφόλια. Το ένα πορτοφόλι είναι το grant και το άλλο πορτοφόλι είναι το δάνειο. Το πορτοφόλι του δανείου, και είναι περίπου 30 εκατομμύρια και τα δύο. Το πορτοφόλι του δανείου, το 30 εκατομμύρια, έχει κάνει γκαραντή προς το τραπεζικό σύστημα και πετύχαμε μια μόχλευση επί 4. Άρα οι τράπεζες βγάζουν 140 εκατομμύρια για εταιρείες που κάνουν τι? Είτε product innovation, είτε process innovation. Άρα μπορεί να είναι από startup μέχρι SMEs οι εταιρείες αυτές. Το ποσό δανεισμού το βάλαμε αρχικά για 400.000 ευρώ για 10 χρόνια ουσιαστικά. Και τι κάνουμε? Στα πρώτα 3 χρόνια που εκτελείται το business plan που η εταιρεία υποβάλλει, μετράμε το ESG και το innovation και το ξαναμετράμε στην τριετία. Αν στην τριετία έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ESG και του innovation, μετατρέπουμε το 20% του δανείου σε grant.
Άρα μια επιχείρηση που πήρε 400.000 ευρώ θα πρέπει να αποπληρώσει 310. Και αυτά τα 20, τα 80 εκατομμύρια ουσιαστικά, τα 80.000 χωρίς, τα παίρνουμε από το πορτοφόλι που είναι του grant. Τα δίνουμε στην εμπορική τράπεζα και η εμπορική τράπεζα με τη σειρά της απομειώνει το δάνειο της επιχείρησης. Είναι το πρώτο υβριδικό προϊόν που έχει βγει, ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και στην Ευρώπη δεν τώρα πάνε να το ξεκινήσουν, δεν έχουν κάνει τόσο πολλά. Η κεντρική ιδέα πάντως στην Ευρώπη είναι ότι είδαν ότι το κομμάτι σκέτο grant δεν έχει φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και προσπαθούν να δημιουργήσουν μέσα από τις αναπτυξιακές τράπεζες, τις αντίστοιχες, τη γαλλική, την γερμανική, την ελβετική, να δημιουργήσουν τέτοια υβριδικά προϊόντα που να συνδυάζουν το grant είτε στην επιτυχία, πέτυχε σε αυτά τα κριτήρια, ένα κομμάτι γίνεται grant, είτε στην αποτυχία. Δηλαδή με την έννοια ότι θέλω να σπρώξω μια επιχείρηση σε μια κατεύθυνση. Δηλαδή να κάνει ένα επιχειρηματικό project ή ένα καινούριο προϊόν που είναι πολύ μεγάλο ρίσκο για τον επιχειρηματία και δεν θα το έπαιρνε μόνος του. Εκεί πέρα είναι market failure και από τη στιγμή που είναι market failure παρεμβαίνω, το χρηματοδοτώ. Νομίζω άρα ύψος εγγύησης 80%, τα καλύματα είναι μέγιστο 20%, διάρκεια 10 χρόνια, max 3 έτη στην αρχή, περίοδο χάρητος, και ουσιαστικά το 20% βγαίνει με 15% και 5 αντίστοιχα για ESG και innovation. Τα κριτήρια είναι στην αρχή, επειδή είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα, το κάναμε σχετικά εύκολο και λέμε ότι θα πρέπει να πετύχεις 3 κριτήρια από τουλάχιστον 2 από τα 3 group, δηλαδή environment, social και governance, και έχουμε προκαθορίσει ποια είναι αυτά. Συνεργαζόμενες τράπεζες είναι το σύνολο όλες οι συστημικές τράπεζες εκτός την εθνική, η οποία τώρα επανήλθε και το ξανασκέφτηκε, άρα πιθανόν θα γίνει join στο επόμενο reshuffle που θα κάνουμε, και αρκετές είναι περιστικές τράπεζες. Άρα αυτή τη στιγμή όποια επιχείρηση θέλει να κάνει είτε product innovation είτε process innovation μπορεί να πάει στην τράπεζα που συνεργάζεται και ουσιαστικά να μπορέσει να πάρει το προϊόν αυτό. Έχει βγει τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου βγήκε ουσιαστικά. Από αυτά που έχουμε μπροστά μας, αυτή είναι η κατανομή. Βλέπουμε το μεγαλύτερο όγκο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και από το πολύ μικρό, δηλαδή για να καταλάβετε είναι γύρω στις 10 αιτήσεις που έχουν υλοποιηθεί, δηλαδή που έχει δοθεί το δάνειο, προσπαθούμε από εκεί να δούμε λίγο τον CAD, δηλαδή που είναι αυτές οι εταιρείες, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι στο κομμάτι διαφήμιση και έρευνα αγοράς, ICT και χοντρικό εμπόριο. Αυτά έχουμε βρει προς το παρόν, αλλά το δείγμα είναι πολύ μικρό, ειδικά στο κομμάτι του CAD, οπότε κρατάω κάποιες επιφυλάξεις πώς θα διαμορφωθεί τελικά. Η κατανομή γεωγραφική είναι λίγο πολύ, αντιπροσωπεύει και την κατανομή του επιχειρηματικού χώρου στην Ελλάδα. Εκεί τώρα έχουμε μιλήσει με το ΕΧΤ να αρχίσουμε να δουλεύουμε census για το innovation ανακλάδο. Και το πρώτο κλάδο που σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε είναι η αγοροδιατροφή. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που έχουμε δει ότι υπάρχει market failure και πάμε να κάνουμε παρέμβαση, είναι στο κομμάτι της πνευματικής ιδιοκτησίας και στις πατέντες. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε το χαμηλότερο αριθμό πατεντών και χωρίς πατέντες δεν μπορείς να έχεις high impact startup. Χωρίς πατέντες δεν μπορείς να έχεις πραγματικά καινοτόμες επιχειρήσεις που να μπορούν να μπουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Και όταν λέμε πατέντα στην Ελλάδα το έχουν παραξηγήσει και το θεωρούμε νομικό θέμα.
Το πιο σημαντικό είναι το business development, δηλαδή κατά πόσο η πατέντα αυτή δημιουργεί καινοτομία στην επιχειρησιακή διαδικασία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και κατά πόσο αυτή η πατέντα είναι επιθετική ή αμυντική. Άρα τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Εμείς έχουμε βάλει 10 εκατομμύρια σαν τράπεζα, το έχουμε ανοίξει να μπορούν να μπουν και όσοι ιδιώτες επενδυτές θα θέλανε και ουσιαστικά παράλληλα δημιουργούμε δύο ομάδες. Μια ομάδα είναι άνθρωποι που ασχολούνται με business development και product development ανακατηγορία θεματική, δηλαδή ηλεκτρονικά, γεωργικά προϊόντα κτλ. Και προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους κύρια από το εξωτερικό και φυσικά από την Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο ισχυροί στο κομμάτι product development, γιατί αν είμαστε, θα είχαμε και καλύτερο εξαγωγικό προσανατολισμό. Οπότε ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε ένα αμάγαλμα από Έλληνες και από Έλληνες διασποράς που θα έρθουν σαν business angel στους ανθρώπους που πάνε να κάνουν την πατέντα. Άρα εμείς τους χρηματοδοτούμε, αυτοί τους δίνουν την τεχνογνωσία και κρατάμε το δικαίωμα και εμείς και αυτοί να μπούμε με μια μικρή έκπτωση σε σχέση με όποια τιμή μελλοντικά μπει ο όποιος venture capital. Λίγο πολύ αυτό είναι το μοντέλο. Το κομμάτι της συναγοράς το είπα και νομίζω έχω φαγεί το δεκάλεπτό μου, οπότε δεν θα σας πάρω άλλο χρόνο. Άρα μπαίνουν επιχειρήσεις, επενδυτές, επιχειρηματικοί οργανισμοί και πραγματικά προτρέπω όλες τις εταιρείες που και μας ακούνε και τους ενδιαφέρει να κάνουν register στο Ιναγορά, είναι δωρεάν. Και παράλληλα σιγά σιγά ανοίγουμε τα αντίστοιχα κόρυντα της Κίνας και της Αμερικής. Νομίζω κάλυψα αυτά που ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζορτζάκη. Πραγματικά έχει τεχνική καινοτομία το καινούριο προϊόν της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και επιτρέψτε μου εδώ ένα σχόλιο. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο μίας αναθεώρησης του μεγάλου ποσού των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο προορίζεται προς τα δάνεια και τι από αυτά θα μπορούσε να διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα με την τεχνογνωσία που διαθέτει και με τις καινοτομίες που μπορεί να ενσωματώσει τα προϊόντα και έχει πραγματικά η ανάγκη η αγορά. Συνεχίζουμε με την κυρία Ειρήνη Τσέβη, η οποία θα μας μεταφέρει την εμπειρία ενός μεγάλου οργανισμού, πώς είναι να εφαρμόζει στην πράξη ένα σχέδιο δράσης που να περιέχει το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσω λίγο να επικεντρωθώ στη μεγάλη εικόνα και να σας πω λίγο την ιστορία με το πώς, ποια είναι η περιπέτεια του να είσαι μια εταιρεία που είναι δημόσια ή σε δημόσιο έλεγχο ακόμα, 59% του ΑΔΜΙΕ είναι δημόσια επιχείρηση, να έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να υλοποιήσεις, να εντάξεις στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της λειτουργίας σου και τι είναι αυτό που συμβαίνει στην πράξη. Καταρχήν για όσους δεν γνωρίζουν, ο ΑΔΜΙΕ είναι μια κοινοφελής επιχείρηση η οποία σαν βασικό σκοπό έχει την μεταφορά της υψηλής τάσης από τους χώρους παραγωγής στους χώρους κατανάλωσης, στους χώρους στα αστικά κέντρα και στις βιομηχανίες. Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας λοιπόν κυρίως με ένα μείγμα το οποίο για πολλά χρόνια γινόταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, λιγνίτης, φυσικό αέριο. Και το οποίο συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 2019. Η εταιρεία, να πω λίγα πράγματα ακόμα, είναι μια εταιρεία η οποία προφανώς λογοδοτεί στο δημόσιο, λογοδοτεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο ΙΠΕΝ, λογοδοτεί στους μετόχους του γιατί είναι εισηγμένη μέσω της ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Είναι μέτοχος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
Κάποια βασικά χαρακτηριστικά της, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μετά και για θέματα βιωσιμότητας, είναι ότι έχει 1.800 εργαζόμενους, εκ των οποίων πολλοί προέρχονται από την παλιά ΔΕΗ. Είναι μια εταιρεία που ήταν κομμάτι της ΔΕΗ, μηχανικοί πολύ έμπειροι, που έχουν δουλέψει σε πολλά μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Και ας πούμε το βασικό της asset είναι τα χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, που είναι εναέριες, είναι υπόγειες και είναι και υποθαλάσσιες τα τελευταία χρόνια. Και μέσα σε αυτό να συμπληρώσουμε στο κομμάτι του asset, δηλαδή της εταιρείας, τους υποσταθμούς, τους γύρω στους 370 υποσταθμούς σε όλη την Ελλάδα και 22 κέντρα υπερυψηλής τάσης. Οι 1.800 εργαζόμενοι είναι διάσπαρτοι σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς και οι περισσότεροι είναι στην Αθήνα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει παρουσία του ΑΔΜΙΕ σε όλη τη χώρα. Τώρα, ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τόσο ΑΔΜΙΕ όσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλήθηκαν το 2019, με ορόσημο μάλλον το 2019, είναι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πολύ πιο πριν, και με την κύρωση της συμφωνίας, τόσο με την κύρωση της συμφωνίας των Παρισίων όσο και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να εφαρμόσουν το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Δηλαδή, για να το πω λίγο όσο πιο απλά γίνεται, να μετασχηματίσουν το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα, το οποίο μετέφερε σαν βασικό το αντικείμενο, που μετέφερε από την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, τη Μεγαλόπολη, αυτό να αλλάξει και να εντάξει ένα μεγάλο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να αλλάξει όλο τον τρόπο λειτουργίας, καθώς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πάρκα ΑΠΕ άρχισαν να φτιάχνονται σε όλη τη χώρα και στις νησιωτικές περιοχές. Άρχισε να επεκτείνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες, να γίνεται η διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών. Και όλο αυτό μας έφερε σε μια κατάσταση που πλέον ο μετασχηματισμός ήταν υποχρέωση κάπως. Δεν γινόταν να μην μετασχηματιστεί η εταιρεία. Από τη στιγμή που το αντικείμενο άλλαξε με τόσο ραγδαίους ρυθμούς και η ενεργειακή μετάβαση άλλαξε εντελώς το μείγμα ενέργειας και έπρεπε τεχνολογικά να φτάσουμε σε επίπεδα που δεν μπορούσαμε να... που έπρεπε να φτάσουμε, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Ο μετασχηματισμός με όρους βιωσιμότητας ήταν μονόδρομος. Γι' αυτό το... πάνω σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και προκειμένου να ανταπεξέλθει στις κλιματικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις εποχής, πάρθηκε απόφαση από τη διοίκηση να γίνει μια προσπάθεια χαρτογράφησης, να δούμε λίγο πώς μπορούν να ενσωματωθούν στο σύνολο της λειτουργίας η βιώσιμη ανάπτυξη. Και εντάχει μπορώ να σας πω ότι ήταν μια διαδικασία πολύ επίπονη, καθόλου ευχάριστη, με πολλές δυσκολίες, με πολλή ζήμωση που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε, τα πρώτα δειλά βήματα γίνανε το 20. Είναι μια διαδικασία που είναι ακόμα σε εξέλιξη και έχει δρόμο. Έχουμε βάλει ένα ορίζοντα και εμείς το 30. Και το λέω ότι γίνεται με κόπο, όχι γιατί θέλω να υποβαθμίσω τον ΑΔΜΙΕ. Ίσα θεωρώ ότι κάνει φοβερά άλματα και το προσωπικό κάνει μεγάλες προσπάθειες. Απλά είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές που έρχονται και τόσο... τέτοια η δυσκολία της διάσπαρτης, το ότι η εταιρεία είναι διάσπαρτη σε πολλές περιοχές της χώρας, το ότι πρέπει να φτάσει τεχνολογικά σε επίπεδα υψηλά, που όλο αυτό έχει προκαλέσει αρκετές δυσκολίες. Τώρα, για να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πλάνο στρατηγικής που να είναι εφαρμόσιμο και να μην μείνει στα συρτάρια, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν η εξής. Σε πρώτη φάση έγινε μια ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών άλλων Ευρωπαίων διαχειριστών. Για καλή μας τύχη, για να βάλω μια παρένθεση, όλοι οι Ευρωπαίοι διαχειριστές βρεθήκαμε στην ίδια δυσκολία. Δεν ήταν μόνο ΑΔΜΙΕ που βρέθηκε σε αυτή τη δυσκολία. Ήταν όλοι οι Ευρωπαίοι διαχειριστές όταν κλήθηκαν να εφαρμόσουν την Πράσινη Συμφωνία. Επομένως,
προφανώς και άλλοι είχαν προχωρήσει και είχαν προσπαθήσει να εντάξουν στο μοντέλο τους, στο επιχειρηματικό μοντέλο τους, όρους βιωσιμότητας. Επομένως, έγινε μια χαρτογράφηση, πήραμε πρακτικές, καταγράφηκαν πρακτικές που θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν στο χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ. Έγινε μια ανάλυση όλων αυτών των πρακτικών. Στην πορεία θεωρούσαμε ότι δεν αρκεί να έχεις, να ξέρεις τι είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα χρειαστεί να πας στους ανθρώπους σου, σε αυτούς που κουβαλάνε το μεγαλύτερο φορτίο της υλοποίησης του έργου σου, που είναι ανώτατα και ανώτερα στελέχη της διοίκησης. Μέσα από τα οποία γίνανε κάποιες συνεντεύξεις για να δούμε λίγο όλο το εύρος λειτουργίας τους. Πάνω εκεί, σε ποιες ακριβώς λειτουργίες θα μπορούσαμε χωράνε βελτιώσεις με όρους βιωσιμότητας. Πού είναι ρεαλιστικό αυτό, πού δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Τι γίνεται στην πράξη στο πεδίο. Τι αντιμετωπίζει ένας μηχανικός όταν πηγαίνει σε μια τοπική κοινωνία και λέει ήρθαμε να κάνουμε, να συνδέσουμε ένα υλικό πάρκο ή να σβήσουμε το εργοστάσιο που καίει μαζούτ, πετρέλαιο στο νησί σας. Ή τι αντιμετωπίζει ένας μηχανικός που πηγαίνει μπροστά από ένα μοναστήρι, για παράδειγμα, και περνάει γραμμές μεταφοράς. Επομένως, μέσα από συνεντεύξεις όμως σε όλο το σύνολο της λειτουργίας, τόσο στη διεύθυνση προσωπικού όσο και σε διευθύνσεις που έχουν κανονικά το core κομμάτι της επιχείρησης, καταλήξαμε στο τι θεωρούμε ότι είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό. Στην πορεία έγινε μια επισκόπηση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων και των πλαισίων, προκειμένου να προκύψουν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις μας, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να είμαστε, και να δούμε αν όντως τηρούμε τις προϋποθέσεις στα βασικά και τι είναι αυτό που θα θέλαμε να φτάσουμε, ποιο είναι αυτό που θα θέλει το επιθυμητό να φτάσουμε. Και τέλος έγινε και μια προσαρμογή, αξιολογήσαμε τα ειδικά χαρακτηριστικά του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει ένα σύστημα μεταφοράς σε μια νησιωτική χώρα, το νέο μοντέλο, όλες οι εργασίες πια ακουμπάνε στις νησιωτικές διασυνδέσεις. Επομένως, ένα χαρακτηριστικό ήταν αυτό, το οποίο γενικά δεν το βρίσκαμε εύκολα και σαν πρακτικές σε άλλους ευρωπαϊκούς διαχειριστές. Η ανάγκη λοιπόν ανάπτυξη υποθαλάσσιου δικτύου ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό και η αλληλεπίδραση του δικτύου μας με τη βιοποικιλότητα, καθώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολύ εκτεταμένο δίκτυο περιοχών Natura. Και όσο και αν προσπαθείς, όσο και αν είναι ο πρώτος κανόνας ότι δεν περνάς από περιοχή Natura, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσεις, να μην υπάρχει μια αλληλεπίδραση, θα λέγαμε, προστατευόμενες περιοχές. Αυτά σε γενικές γραμμές ως προς τη μεθοδολογία. Όλα αυτά κάπως εξειδικεύτηκαν σε συγκεκριμένες δράσεις, σε 37 συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν με βάση την οριμότητά τους, με βάση την προτεραιότητα, την εφαρμογή κανονιστικών πλαισίων, τα KPIs που πρέπει να τηρήσουν για να δούμε πώς εφαρμόζονται. Και κάποια από αυτά έχουν δρομολογηθεί και έχουν ξεκινήσει. Είναι εύκολη εφαρμογή σε αυτά που έχουν ξεκινήσει, όχι. Παρά το γεγονός ότι κάποια ήταν ήδη όρημα, δηλαδή κάποια από αυτά που συζητάμε, ας πούμε, όπως το κομμάτι ψηφιοποίησης του ΑΔΜΙΕ, είχε γίνει πάρα πολύ δουλειά και από την αρμόδια διεύθυνση, όπως και στο κομμάτι της συντήρησης, βλέπαν ότι ας πούμε γινόντουσαν πολλές, υπήρχε μεγάλη δυσκολία στον εξοπλισμό, ο οποίος ήταν παλιός και χρειαζόταν ανανέωση. Φτιάχτηκε ένα πρόγραμμα ανανέωσης του εξοπλισμού, το οποίο προσπάθησε να τηρηθεί. Είχαν γίνει βήματα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τόσο ραγδαία, θα λέγαμε, η ανάγκη να προχωρήσει και να τρέξει για να διασυνδέσει όλη τη χώρα, για να κλείσουν ενεργοβόρες μονάδες, για να συνδέσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπους, χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω, το οποίο έχει προκαλεί αρκετές δυσκολίες. Αυτό που είδαμε
είναι ότι χρειάζεται και εσωτερικά κάπως μία ζήμωση στο προσωπικό και στους συναδέλφους δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο τρέξανε και κάποιες έρευνες προσωπικού. Τώρα τρέχει δεύτερη έρευνα, ας πούμε, για να δούμε λίγο και την ικανοποίηση και το φόρτο εργασίας και σε επίπεδο εκπαίδευσης τι ανάγκες έχουν και σε επίπεδο κόπωσης. Πόσο περήφανοι νιώθουν, πώς αντιλαμβάνονται γενικά την παρουσία τους μέσα σε αυτό. Όπως επίσης και μία έρευνα που τρέχει τώρα για θέματα ισότητας φύλου. Καθώς ο Αδμία είναι μια εταιρεία η οποία κατά 75% αποτελείται από άντρες και κατά 25% γυναίκες, όλοι είναι σε διάφορες θέσεις. Και θεωρήσαμε γενικά το κομμάτι της εσωτερικής επικοινωνίας, εσωτερικής ενημέρωσης είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί, πέρα από την εκπαίδευση παράλληλα, την επιμόρφωση και το να ακούσεις λίγο ποιες είναι οι ανάγκες της κάθε διεύθυνσης, είναι τα απαραίτητα συστατικά για να αρχίσει να εφαρμόζονται οι δράσεις, 37 δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που προτείνουμε. Αυτά, δεν ξέρω, δεν θέλω να σας κουράσω γενικά άλλο. Αν θέλετε μετά σε ερωτήσεις μπορούμε να αναφερθούμε κι άλλες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσεβ. Πραγματικά δύσκολο και η κατάρτιση και η, πόσο μάλλον μετά η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και κρατάω από την παρέμβαση της Ειρήνης το θέμα της δυσκολίας της κουλτούρας ενός οργανισμού, το οποίο πολλές φορές συχνά το υποτιμάμε θεωρώντας κάποια πράγματα αυτονόητα, αλλά τελικά έχει μεγάλη αξία για την ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν τα πράγματα. Τελειώνουμε τον πρώτο κύκλο των εισηγήσεων με την κυρία Αντωνακάκη, η οποία θα μας μεταφέρει την εμπειρία της από την Τράπεζα της Ελλάδος, την εφαρμογή όλων αυτών που συζητάμε στην ελληνική πραγματικότητα. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ να συζητώ αυτό το θέμα μέσα από, ένα πολλά πολυπίκυλα πάνελ που έχουν δώσει πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στη σημερινή εκδήλωση. Και ένα σύντομο disclaimer πως η σημερινή ομιλία μου είναι προσωπικές απόψεις και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα και στις προηγούμενες ομιλίες, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου το ESG έρχεται να μας δείξει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο και πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τη μετάβαση προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θέλουμε να είναι ισόρροπη στους πυλώνες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και είναι φυσικά βασικό ζητούμενο για το πώς πορευόμαστε. Τη στιγμή που ήδη βιώνουμε τις επιπτώσεις της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Από κλιματική αλλαγή έχουμε πάει ήδη στην κλιματική κρίση. Λοιπόν, μία από τις επιπτώσεις, μία από τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση αυτή είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την επίπτωση και το κόστος που έχουν οι δραστηριότητές μας και που συχνά είναι επιζήμιες για το περιβάλλον. Και έτσι λοιπόν αξιοποιούμε το μοντέλο ESG μέσα από παράγοντες και παραμέτρους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβέρνησης για τις δραστηριότητες. Το λέει και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης. Μιλάμε και για κίνδυνους, αλλά μιλάμε και για ευκαιρίες για την οικονομία και για τις επιχειρήσεις. Οι κίνδυνοι, για παράδειγμα, μπορεί να είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, φθορές στις εγκαταστάσεις παραγωγής μιας επιχείρησης, διαταραχές σε φοντιαστικές αλυσίδες, αρνητικές επιπτώσεις σε πωλήσεις ή σε κερδοφορία. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητος ο εντοπισμός, η εκτίμηση και η λήψη κατάλληλων μέτρων διαχείρισης για αυτούς τους κινδύνους. Ευκαιρίες αντίστοιχα, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών μπορεί να αποτελέσει και να δώσει και ευκαιρίες. Μια εταιρεία που θα αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να παράγει προϊόντα που συμβάλλουν στους στόχους της μετάβασης. Ξέρουμε ήδη την ηλεκτροκίνηση, την ενεργειακή εξοικονόμηση. Είναι το μίσο που έχουμε δει με μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτύσσονται νέα προϊόντα. Έτσι λοιπόν αντίστοιχα όπως και στους κινδύνους. Και εδώ ο έγκαιρος εντοπισμός και η προσαρμογή των επιχειρηματικών στρατηγικών είναι σημαντικός παράγοντας και μπορεί να αποτελέσει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. Τα θέματα, έχουμε δει πως τα θέματα λοιπόν ESG ενσωματώνονται όλο ένα και περισσότερο στις στρατηγικές των επιχειρήσεων, στις πρακτικές, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα
Και μία από τις αιτίες είναι η αυξανόμενη προσδοκία που υπάρχει από τους stakeholders, από τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τους επενδυτές και από τους φορείς χαράξης πολιτικής, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, αλλά να μπορούν και οι εταιρείες να είναι ανταγωνιστικές στο μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον. Το κομμάτι του labeling, οι ετικέτες ESG και οι αντίστοιχες γνωστοποιήσεις που δίνουν οι εταιρείες για αυτά τα θέματα βιωσιμότητας είναι πολύ σημαντικές. Κατευθύνουν καταρχάς την κατανομή των κεφαλαίων, μειώνουν τον κίνδυνο του greenwashing, της ψευδεπίγραφης οικολογικής ταυτότητας, ενώ επιπλέον παρέχουν ενημέρωση για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και που προκύπτουν από τις επενδύσεις στις εταιρείες και τον αντίστοιχο αντίκτυπο που έχουν οι επενδύσεις αυτές στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Συζητήθηκε εκτενέστατα στο πρώτο θεματικό πάνελ το θεσμικό πλαίσιο με κοινούς ορισμούς, κοινές ετικέτες, πρότυπα και κανόνες για βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει έλλειψη, παρόλο που υπάρχει και η συνεχιζόμενη προσπάθεια από σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες. Ήδη συζητήθηκαν σημαντικές εξελίξεις σε ένα τοπίο που σε κάποιες περιπτώσεις είναι κατακερματισμένο. Σημαντικές εξελίξεις λοιπόν όπως η εφαρμογή του κανονισμού για τις γνωστοποίησεις αηφορίας των τομέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το SFRD. Έχουμε όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα την ενεξελίξη διαμόρφωση της ταξινομίας του EU Taxonomy. Έχουμε τον προτινόμενο κανονισμό για τα πράσινα ομόλογα που είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέταση από τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο και αντίστοιχα τον κανονισμό για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας στο CSRD. Βεβαίως είναι απαραίτητο να υπάρξει περισσότερη πρόοδος και ταχύτητα στο πώς όλα αυτά ολοκληρώνονται και εφαρμόζονται. Και βέβαια είναι σημαντικό, μια σημαντική παράμετρος είναι και η συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας σε όλο αυτό. Δηλαδή σε όλο αυτό το σύστημα είναι σημαντικό να βασίζεται ο τρόπος με τον οποίο προχωράμε σε επιστημονικά κριτήρια σαφώς καθορισμένα και βεβαίως επαρκώς λεπτομερή. Τώρα, όσον αφορά στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ο ρόλος του τομέα αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κυρίως στην ανάπτυξη των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για να μπορούν να αυξηθούν τελικά οι σχετικές επενδύσεις και να διαχειριστούμε σωστά τους σχετικούς κινδύνους. Ήδη ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός αναμένει από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία περιλαμβάνονται και οι 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, να ενσωματώνουν κινδύνους κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος, τη στρατηγική, στη διακυβέρνηση και ευρύτερα στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων τους και αντίστοιχα να δημοσιοποιούν πληροφορίες και βασικούς δείκτες για τα θέματα αυτά. Επίσης, σύμφωνα και με τον κανονισμό που αναφέραμε της Επιτροπής για τις δημοσιοποιήσεις και στο πλαίσιο της ταξινομίας αλλά και στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής των Τραπεζών, οι τράπεζες εκεί πρέπει να δημοσιοποιούν σταδιακά όλο ένα και περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το ESG. Βέβαια, στα πρότυπα αυτά αναγνωρίζεται μεταξύ άλλων και η αρχή της αναλογικότητας, έτσι και εκεί έχουμε μια σταδιακή αύξηση των δημοσιεύσεων, της χρήσης εκτιμήσεων και on a best effort basis γνωστοποιήσεων, καθώς όλο αυτό το οικοσύστημα, αν θέλετε, με τα δεδομένα είναι ακόμη υπό ανάπτυξη και δεν υπάρχει αρκετή διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να πάμε σε μια πλήρη ανάλυση, δημοσιοποίηση και δράση πάνω σε αυτά πάνω στους κινδύνους, ανάλυση τους. Αλλά ευρύτερα αναμένουμε ότι όλα αυτά τα παραπάνω θα συμβάλλουν σε αυτή τη φάση από τη μία το κανονιστικό πλαίσιο και από την άλλη η εφαρμογή των προτύπων. Αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων που είναι χρήσιμο και χρήσιμα στο πώς θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τόσο τους κινδύνους όσο και τις ευκαιρίες και αντίστοιχα να επανασχεδιάσουμε τις στρατηγικές σε σχέση με κριτήρια ESG που εν τέλει όλο αυτό θα υποστηρίξει και τη χρηματοδότηση προς τη βιώσιμη μετάβαση. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνακάκη. Μας περιγράψατε έναν ολόκληρο κύκλο βημάτων, ένα roadmap που πρέπει να γίνει σε ένα μάκρο επίπεδο. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, ξεκινώντας από την εξειδίκευση των προτύπων, την ενσωμάτωσή τους και βέβαια και τα κριτήρια και τα κίνητρα τελικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των απαιτήσεων που θα υπάρχουν προκειμένου όλα αυτά να γίνουν πράξη και στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Οι ομιλητές ήταν πολύ αυστηροί και πειθαρχημένοι στο δεκάλεπτό τους και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων, σύντομο μεν, αλλά νομίζω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Όχι, οπότε μπορώ να ξεκινήσω εγώ με τις ερωτήσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σπάσει αυτός ο κύκλος, δηλαδή να κάνετε κάποια ερώτηση. Ανακατεύω λίγο τώρα την σειρά των ομιλητών μας για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Τζορτζάκη και θα ήθελα να το ρωτήσω το εξής και δημιουργώντας και μία σύνδεση ίσως και με το επόμενο τραπέζι που θα ακολουθήσει. Μας παρουσιάσετε ένα δεδομένο, ένα πολύ ενδιαφέρον νέο εργαλείο, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που ενσωματώνει κριτήρια ESG. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Υπάρχει όμως και η άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι λίγο πιο σκληρή και η οποία έχει να κάνει με τη δεινή θέση που βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμίζουμε ότι και με βάση όλες τις τοποθετήσεις θα είναι υποχρεωμένοι σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου να προσαρμοστούν και να υιοθετήσουν το νέο νομικό πλαίσιο, αλλά θα είναι υποχρεωμένες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν που βρίσκονται σε μια δεινή θέση απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με δανειοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θυμίζω ότι περίπου έχει υπολογιστεί ότι ένα 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε 200 με 240.000 επιχειρήσεις, βρίσκεται εκτός τραπεζικού συστήματος. Δεν πλησιάζει καν την πόρτα. Πώς μπορούμε λίγο αυτούς τους δύο κόσμους να τους κάνουμε να συγκλίνουν, αν υπάρχει? Κοιτάξτε, είναι ίσως και χειρότερα. Δηλαδή, τα νούμερα που εγώ έχω είναι ότι στις 800.000 επιχειρήσεις που δηλώνονται, γύρω στους 50 με 60.000 είναι οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι το εξής. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια υπηρεσία για τα δικά μας προϊόντα, που ουσιαστικά οι επιχειρήσεις θα έρχονται στην αναπτυξιακή, θα συμπληρώνουν, θα ελέγχουμε την επιλεξιμότητά τους και μετά το πακέτο αυτό θα δίδεται σε όλες τις τράπεζες και όποια τράπεζα θέλει θα συμμετέχει. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να παρεύουμε και να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που δεν υπάρχει η βακαμπίλητη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί ουσιαστικά όπως γινόταν μέχρι τώρα, σε εμάς φτάνανε μόνο οι επιχειρήσεις που οι τράπεζες ενέκριναν σαν credible. Άρα εμείς είχαμε μια εικόνα των 50, των 70, το όποιο αριθμού επιχειρήσεων που περνάγανε το κατόφλι του τραπεζικού συστήματος. Οι υπόλοιπες δεν είχαμε καμιά εικόνα. Πόσες έχουν κάνει αίτηση, ποια είναι τα κριτήρια, ποιοι είναι οι λόγοι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουμε σιγά σιγά, πιστεύω, από πρώτη-πρώτου να αποκτάμε μια εικόνα, μια στατιστική εικόνα των λόγων. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι το ένα, να μάθουμε τους λόγους. Αλλά νομίζω, και αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση, το σημαντικό που θα πρέπει σαν ελληνική οικονομία να κάνουμε είναι ένα, να αποκτήσουμε εξωστρέφεια, και για να αποκτήσουμε εξωστρέφεια σημαίνει κρίσιμα μεγέθη. Κρίσιμα μεγέθη δεν σημαίνει αυτοδίκαια ότι γίνεται μια επιχείρηση. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνουν συγχωνεύσεις εταιριών. Σε αυτό είναι ένα άλλο τομέα που εργαζόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε ένα προϊόν που θα έρχεται να ενισχύει τις επιχειρήσεις, λέγοντας ότι αν οι 5 επιχειρήσεις που είναι ένα κλάστερ μέχρι τώρα κάνανε 0 χ και μετά το κλάστερ ο τζίρος αυτός ανέβηκε χ συν 20% ή χ συν 30%, το αντίστοιχο ποσοστό ανόδου από το παρελθόν
θα μετατρέπεται σε κάποιο grant ή σε κάποια ενίσχυση του cluster. Άρα το σημαντικό για μας είναι να αρχίσουμε να δημιουργούμε cluster επιχειρήσεων, γιατί η μη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι ο άλλος όταν δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, εξ ορισμού φοροδιαφεύγει. Δηλαδή, για να ζήσει πρέπει να δημιουργεί πατελόνινο με επιτραπή έκφραση. Και μέσα από αυτό να μπορεί να χρηματοδοτεί την εταιρεία του. Άρα, η μη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα έχει κι άλλο ένα πρόβλημα, προσωπικά, για αυτό προσωπική εκτίμηση, αυξάνει τη φοροδιαφυγή. Που είναι μια πληγή που έρχεται το ελληνικό κράτος να το αναπληρώσει με τους έμεσους φόρους, που είναι ένα άδικο μέτρο, γιατί επιβαρύνει όλους ισοδύναμα. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό νομίζω είναι σαν χώρα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε πίτα και μετά ας έρθουν τα κόμματα να τσακωθούν το πώς θα μοιράσουμε την πίτα, δηλαδή με πιο κοινωνικά κριτήρια θα μοιραστεί η πίτα. Αλλά νομίζω η δημιουργία της πίτας είναι για όλους απαραίτητο και είναι εθνικός στόχος. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε πίτα που θα σέβεται φυσικά το περιβάλλον, που θα σέβεται τα κοινωνικά κριτήρια και που θα σέβεται τον τρόπο διοίκησης. Αλλά πρέπει να δημιουργηθεί πίτα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς σαν χώρα είμαστε από τις τελευταίες χώρες στις εξαγωγές. Έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών, αλλά ουσιαστικά είμαστε από τις τελευταίες χώρες στον εξαγωγικό τομέα. Γιατί μπορεί εμείς να προχωράμε, αλλά και άλλοι τρέχουν. Και τρέχουν και γρηγορότερα πολλές φορές. Οπότε το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό. Το πώς θα αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες σε μια διεθνή ευρωπαϊκή αγορά. Και αυτό νομίζω είναι ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση στην κυρία Ντονακάκη. Επισημάνθηκε σχεδόν από όλους τους ομιλητές σήμερα ότι το νέο πλαίσιο αλλάζει ρόλους ή δίνει καινούριους ρόλους σε φορείς, σε θεσμούς, σε όλους τους συμμετέχοντες. Ποιος είναι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών σε αυτή τη νέα πραγματικότητα? Τι θα κάνουν, ποια είναι τα όρια τους? Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωτονιάτα. Όσον αφορά το ρόλο των κεντρικών τραπεζών, σίγουρα υπάρχει ρόλος και για τις κεντρικές τράπεζες αυτό στη σημερινή συγκυρία. Βεβαίως η κύρια ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας, για την εφαρμογή των πολιτικών και το σχεδιασμό των πολιτικών που χρειαζόμαστε για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία παραμένει βεβαίως με τις κυβερνήσεις. Αυτές έχουν τον κύριο ρόλο και από τους policy makers αυτούς περιμένουμε την δράση. Πάντα βέβαια εντός των ορίων της εντολής τους, οι κεντρικές τράπεζες έχουν σημαντικό έργο ήδη να δείξουν σε αυτά τα θέματα. Στην Τράπεζα της Ελλάδος ενδεικτικά ξεκινήσαμε από το 2009 να μελετάμε τις παραμέτρους της βιωσιμότητας, να βλέπουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την εθνική οικονομία, αντίστοιχα τις επιπτώσεις σε επίπεδο και κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Μάλιστα, στο τέλος του 2021, στο πλαίσιο του COP26, δημοσιοποιήσαμε και μια σειρά δεσμεύσεων για τα θέματα αυτά. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμπεριέλαβε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας στην τελευταία επανεξέταση της στρατηγικής της και αποφάσισε να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, πάντα εντός των ορίων της εντολής της. Και τον Ιούλιο του 2022, φέτος το καλοκαίρι, ανακοίνωσε και πρόσθετα μέτρα τα οποία επιβεβαιώνουν αυτή τη δέσμευση και δίνουν και περισσότερη κατεύθυνση προς τα που θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν και αρχές βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων το πώς διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια τους που δεν σχετίζονται με την νομισματική πολιτική, στο πλαίσιο και της κοινή τάση που έχει ανακοινωθεί από το Ευρωσύστημα. Και αντίστοιχα θα ξεκινήσουν να δημοσιοποιούν και στοιχεία σε αιτήσια βάση σχετικά με το κλιματικό αποτύπωμα των μη συνδεόμενων, όπως ανέφερε και πριν, με την νομισματική πολιτική χαρτοφυλακίων. Βεβαίως όλα αυτά δεν υλοποιούνται μεμονωμένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά σε στενή σχέση
και με τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής και κυρίως στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάντα σε ευθυγράμμιση με την πρόοδο των αντίστοιχων πολιτικών και των πρωτοβουλίων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρακούση, μας περιγράψατε τις γενικότερες δραστηριότητες που κάνει στο πλαίσιο, αν το θέσουμε έτσι, του ESG. Να δούμε λίγο συγκεκριμένα έναν τομέα, δηλαδή να δούμε παραδείγματος χάρη το κομμάτι της κλιματικής κρίσης, πώς επηρεάζει τον τουρισμό, τι επενδύσεις έχετε κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, οπωσδήποτε. Κλιματική κρίση προφανώς επηρεάζει τον τουρισμό ίσως πολύ βαθιά, διότι επηρεάζει το ίδιο το προϊόν, δηλαδή τους ίδιους τους προορισμούς. Και πέρα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και επηρεάζει και τις ίδιες τις κοινωνίες μέσα σε αυτούς τους προορισμούς και αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οπότε η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν είναι απλά μια υποχρέωση ή μια δυνατότητα της εταιρείας, απλά είναι ένα καθήκον που πρέπει να το αναπτύξεις σε σχέση με την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείσαι. Δεν μπορεί μόνη της μια εταιρεία να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αν δεν θωρακίσει, ιδίως μια τουριστική επιχείρηση, αν δεν θωρακίσει τον ίδιο τον προορισμό και αν δεν το κάνει σε συνεργασία με όλους τους φορείς που λειτουργούν μέσα σε αυτό τον προορισμό. Από τη μεριά μας προσπαθούμε σε διάφορα επίπεδα να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πρώτα άμεσα, δηλαδή κοιτώντας τη δική μας συμβολή στο φαινόμενο, δηλαδή μειώνοντας τις εκπομπές μας. Αυτό το κάνουμε μέσα με μια στρατηγική μείωσης που έχει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Όπως σας είπα, το 2030 είναι ο στόχος μας για ανθρακική ουδετερότητα. Αυτό θα συμβεί μέσα από ένα πρόγραμμα μειώσεων που θα περιλαμβάνει και την παραγωγή ενέργειας εντός των εγκαταστάσεών μας με ΑΠΕ. Και εδώ πάλι η αναφορά που κάνετε στο νομοθετικό πλαίσιο και στην ανάγκη δημιουργίας υποδομών σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσει να γίνει αυτό, διότι μπορεί να το κάνει μια εταιρεία, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε ολόκληρο τον κλάδο, πώς δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα τουριστικό κλάδο απαλλαγμένο από εκπομπές άνθρακα και στην ουσία πώς θα συνδέσουμε την ανάπτυξη του κλάδου ή θα αποσυνδέσουμε την ανάπτυξη του κλάδου από την ένταση χρήσης του άνθρακα. Πέρα από το πρόγραμμα λοιπόν αυτό που κάνουμε για τις δικές μας εκπομπές, ενισχύουμε και την κοινωνία και τον κόσμο μέσα από την επιστημονική έρευνα που γίνεται από το Navarino Environmental Observatory και ένα κομμάτι αυτής της έρευνας προσπαθούμε να περάσει και στον κόσμο κάνοντας εκδηλώσεις και ενημερωτικά σεμινάρια τόσο σε επίπεδο τοπικών αρχών, αλλά όσο και στο επίπεδο του κόσμου, γιατί θέλουμε αυτή η γνώση που είναι βαθιά επιστημονική και ίσως δύσκολο να προσληφθεί από τον καθένα, να φτάσει μέσα στην κοινωνία, να γίνει κτήμα της κοινωνίας, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητα, ώστε αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν δυστυχώς με ένα εκθετικό τρόπο για να προλάβουμε αυτό το χρόνο, να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία, διότι είναι άμεση ανάγκη να αλλάξουμε έναν τρόπο ζωής που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Το νέο λοιπόν παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και τέλος, μέσα από την εφοδιαστική μας αλυσίδα, προσπαθούμε να θέσουμε περιορισμούς και κανόνες βασικά στους προμηθευτές μας για το πώς θα μεταφέρουν τα προϊόντα τους, πώς να βελτιώσουν οι ίδιοι τις μεθόδους παραγωγής τους. Και ιδίως και κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά και με τον αγροτικό τομέα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής από τη θετική πλευρά, δηλαδή να δημιουργήσουμε απορρόφηση άνθρακα μέσα από βιώσιμες καλλιέργειες, ιδίως και μέσα από την ελιά που είναι το βασικό προϊόν της Μεσσηνίας. Οπότε γίνεται και εκεί μια πολύ μεγάλη έρευνα και συνεργασία με φορείς και τοπικούς παραγωγούς, ώστε να φτάσουμε και εκεί σε ένα σημείο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τοπικά και απορροφήσεις άνθρακα. Okay. Είναι μεγάλο το έργο.
Και τελειώνω με την αγαπητή κυρία Τσέβη, η οποία μας παρουσιάσατε, Ειρήνη, τις δυσκολίες στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης. Μπορείτε να μας δώσετε ένα πρακτικό παράδειγμα δυσκολιών όταν εφαρμόζουμε αυτό το σχέδιο δράσης, για να καταλάβουμε και τους χρόνους, δηλαδή να έχουμε λίγο στο μυαλό μας μία εκτίμηση χρονική του τι θα απαιτηθεί, παραδείγματος χάρη, στο επίπεδο ενός μεγάλου οργανισμού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει, βασικά το ένα πρόβλημα ας πούμε μεγάλο, είναι τα σιλό που υπάρχουν στις διευθύνσεις. Δηλαδή ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει με όρους βιωσιμότητας μια επιχείρηση μεγάλη από την ΟΔΜΕ είναι η διαχείριση των αποπλήτων. Αυτό αγγίζει το σύνολο της δραστηριότητάς μας, γιατί δεν έχεις να κάνεις μόνο με τα απόβλητα των γραφείων, ούτε μόνο με τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορεί να βγαίνει. Έχεις να κάνεις και με το σύστημα μεταφοράς, το οποίο τα παλαιωμένα στοιχεία πρέπει να αντικατασταθούν με νέα. Με απόβλητα τα οποία είναι επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, δηλαδή έχεις πολλών ειδών απόβλητα, μπαταρίες, μετασχηματιστές κτλ. Η δυσκολία λοιπόν είναι ότι ακριβώς επειδή τα απόβλητα παράγονται από πολλές διευθύνσεις, θα πρέπει να σπάσουν τα σιλό για να μπορέσει η πληροφορία να μεταφέρεται σωστά σε όλες τις διευθύνσεις και να γίνεται καλύτερη η διαχείριση συνολικά των αποπλήτων. Και αυτό δεν είναι μόνο στα απόβλητα, είναι συνολικό. Δηλαδή είναι θέμα κουλτούρας, όπως το θέσατε πριν. Θεωρώ ότι αλλάζει αυτό, δηλαδή χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Και ειδικά και σε στο νεότερο προσωπικό, αλλά και σε μεγαλύτερο προσωπικό, όσο το εξηγείς αλλάζει. Υπάρχει όμως μια παλιά αντίληψη που λέει ότι αυτή η πληροφορία καλό είναι να παραμείνει εδώ και να μην πιει παρά έξω. Για να τους πείσεις να καταλάβουν για ποιο λόγο υπάρχει υποχρέωση και πρέπει να το, να το καταγράψεις, να το αναφέρεις, θα περάσει αρκετό χρόνο της ημέρας σου. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το ότι για να καταφέρεις να βάλεις στόχους και να πεις ότι αυτό θα είναι ένα πλάνο το οποίο θα έχει εφαρμογή, θα είναι μετρήσιμο, θα μπορείς να εφαρμόσεις η νέα ευρωπαϊκή οδηγία έτσι που μας την περιγράψαμε στο προηγούμενο πάνελ. Θα πρέπει να έχει στοιχεία, να έχει ένα database εσωτερικό. Ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει πώς να τα μαζεύει τα στοιχεία, να το τηρεί αυτό, να μαζεύονται συγκεντρωτικά για να μπορούν να αξιοποιούνται και να μπορείς να λογοδοτείς έγκυρα και αυτό που θα πεις να είναι αξιόπιστο. Αυτά τα δύο νομίζω είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις δηλαδή κάπως που... στην εφαρμογή. Ναι, στην εφαρμογή. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό? Όχι, σας έχουν καλύψει. Σας ευχαριστώ όλους. Ξεκινήσαμε το πάνελ λέγοντας από τη θεωρία στην πράξη. Όντως έχουμε πράξη. Νομίζω ότι όλοι οι ομιλητές παρουσίασαν από το δικό τους μετερίς και τη δική τους πλευρά πρωτοβουλίες, βήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Και με κρατάω το ότι ευτυχώς υπάρχει και πράξη. Θα συνεχίσουμε. Υπάρχει ένα διάλειμμα 15 λεπτό.